Έντονο προβληματισμό προκαλεί στις τάξεις εκπαιδευτικών και γονέων μαθητών η επίσημη καταγγελία για απόπειρα αρπαγής μαθήτριας, μια ανάσα από δημοτικό σχολείο που φυτά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Το περιστατικό διαδραματίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, την ώρα που η ανήλικη αποχωρούσε από το σχολείο της. Ευτυχώς δεν πήρε δυσάρεστη τροπή, αφού το παιδί αντέδρασε ψύχρεμα και δεν ακολούθησε τον άγνωστο άνδρα που την προσέγγισε. Λέγοντας ότι πρόκειται για γνωστούς του οικογενειακού του περιβάλλοντος και ότι έχουν εντολή να το πάρουν μαζί τους και αυτό οφείλει να το ακολουθήσει. Είμαστε ευτυχείς και σήμερα συζητάμε, γιατί το παιδί ενήργησε σωστά και μαζί με την υπόλοιπη ομίγυρή του απομακρυνθήκανε άμεσα. Λίγες ώρες αργότερα, η μητέρα της και ο διευθυντής του σχολείου προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, ενώ μέσω mail άμεσα ενημερώθηκαν οι γονείς του σχολείου με τον διευθυντή να υπογραμμίζει χαρακτηριστικά. Η προϊσταμένη του τμήματος ανηλίκων μας ενημέρωσε πως τις επόμενες μέρες θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς της αστυνομίας προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση. Αν και σίγουρα έχουν γίνει συζητήσεις με τα παιδιά στο σπίτι και στο σχολείο για το πως χρειάζεται να αντιδρούν σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ήταν καλό να επανέλθετε χωρίς υπερβολές και να εφιστήσετε την προσοχή ώστε να είναι προετοιμασμένα για ανάλογα περιστατικά. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου, χωρίς να πανικοβαλόμαστε, είναι άμεσα αναγκαίο όμως να παθούν τώρα μέτρα ώστε να γυρνάνε τα παιδιά με ασφάλεια σπίτι. Είναι πολλές οι φορές στο παρελθόν που ο λεγόμενος αστικός μύθος κινητοποιεί με τρόμο την κοινωνία. Αυτή τη φορά ο προβληματισμός επικεντρώνεται σε ένα περιστατικό που ως επίσημη καταγγελία υπάρχει ήδη στα χέρια της αστυνομίας, κινητοποιώντας γονείς και εκπαιδευτικούς.